Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Ομογένεια του Λονδίνου θα σας παρουσιάσει και σήμερα τα δρόμενα στην Ομογένεια του Λονδίνου. Η εκπομπή παρουσιάζει θέματα κοινωνικά, πολιτικά και καλλιτεχνικά που πραγματοποιούνται στον ελληνισμό της Μεγάλης Βρετανίας. Πριν ξεκινήσουμε σήμερα το πρόγραμμά μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας αλλά και τις υπόλοιπες παραγωγές του Hellenic TV από το Freeview, στο κανάλι 244. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια smart τηλεόραση και σύνδεση στο ίντερνετ. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το Roku Box από τα γραφεία της ITA UK στο Southgate. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε δεκάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ITA UK ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.itauk.com. Το Hellenic TV πρωτοπορεί και δημιουργεί το application Vision TV Net για τις smartphone και Android συσκευές σας. Έτσι, με το Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Επίσης, για την προβολή της εκδήλωσης ή της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα παρακολουθήσετε την τελευταία διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2015-2016, αποσπάσματα από την Ρεμπέτικη Βραδιά που διοργανώθηκε από τα ανεξάρτητα ελληνικά σχολεία Μάνορχη και Φίσλεϊ, αποσπάσματα από τη μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ Βρετανίας, αφιερωμένη στην εργατική πρωτομαγιά με τραγούδια του Γρηγόρη Πιθικότσι, και τέλος, άλλος ένας χαρακτήρας από τη νέα μας κωμική σειρά με τίτλο N22, τη Φανούλα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου. Έκλεισε με επιτυχία και φέτος ο 13ος χρόνος διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου. Η οργάνωση των διαλέξεων οργανώνεται από την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εμείς θα παρακολουθήσουμε απόσπασμα από την 8η και τελευταία διάλεξη του 13ου χρόνου διαλέξεων με θέμα ασφάλεια, εγγυήσεις και η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Εισηγητής ήταν ο Κώστας Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εμείς θα παρακολουθήσουμε πρώτα τον γραμματέα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριο Ανδρέα Καραολή, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αλλά και τον καθηγητή Κώστα Κωνσταντίνου, ο οποίος ήρθε από την Κύπρο ειδικά για αυτή την διάλεξη. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα αρχίσουμε με τη διάλεξη του κυρίου καθηγητή και ελπίζω να έχουμε πιο λίγες ερωτήσεις σε αυτήν τη διάλεξη, για να προχωρήσουμε με την απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης των διαλέξεων του 13ου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου, ορμόμενος από το Ξερόν και τη Μόρφου, θα μας μιλήσει απόψε για την ασφάλεια, εγγυήσεις και την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου υπηρέτησε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και ειδικά στη Βρετανία. Υπηρέτησε ως φοιτητής και ως καθηγητής στο Λάγκαστερ, στο Κιλ και στο Χαλ για 20 περίπου χρόνια και το 2008 διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το δίπλωμά του ήταν στην νομική και τις πολιτικές επιστήμες, αλλά ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη διπλωματία, τις διενέξεις και την πολιτική θεωρία. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πάρα πολλά απόψε από τον κύριο Κώσταν Κωνσταντίνο.
Το Hellenic TV είναι για πολλά χρόνια χορηγός επικοινωνίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου και μεταδίδει όλες τις διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Όπως προαναφέραμε στην τελευταία διάλεξη της περίοδου 2015-2016, εισηγητής ήταν ο Κώστας Κωνσταντίνου, καθηγητής αλλά και πρόεδρος των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θέμα της διάλεξής του ήταν ασφάλεια, εγγυήσεις και η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Εμείς θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την διάλεξη. Γεννήθηκα στη Λευκοσία, αλλά οι γονείς μου, ναι, έχω καταβολές από το περιοχή του Μόρφου. Οπότε έχουμε βρεθεί και όπως συνηθίζεται όταν ξεκινήσεις να μιλάς με Κυπρίους, είτε γείτονες, είτε συγγενείς, είτε και τα δύο. Θεοφιλέστατε, κύριε Πρόεδρε της ΠΟΜΑΚ, εκπρόσωποι των σωματείων και των οργανώσεων, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, σας καλωσορίζω. Είναι η τελευταία διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου και το θέμα μας είναι αρκετά επίκαιρο. Το θέμα είναι ασφάλεια, εγγύησεις και επιλύση του κυπριακού προβλήματος. Θα μιλήσω για περίπου 45 με 50 λεπτά. Έχω κάποιες διαφάνειες όμως, οπότε θα πρέπει να νομίζω, οι οποίες νομίζω θα σας βοηθήσουν έτσι να με ακολουθήσετε καλύτερα στη διάλεξη. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις σε περίπτωση συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού. Αν ναι, θα πρέπει αυτές οι εγγύησεις να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη συνθήκη εγγύησεως του 1960. Τι εννοούμε με τον όρο εγγύηση και ποια είναι η διεθνής πρακτική όσον αφορά την ευθύνη προστασίας και την παροχή ασφάλειας. Ποιες τυχές της διευθέτησης πρέπει να προσεχθούν και πού χρειαζόμαστε ιδιαίτερες εξασφαλίσεις σε σχέση με τη νέα κατάσταση πραγμάτων που ενδεχομένως να δημιουργηθεί με τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Απόψε θα προσπαθήσω να απαντήσω στα 4 αυτά ερωτήματα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου θα σας θέσω και εγώ 3 ερωτήσεις. Θα σας μιλήσω για ένα Θεό και θα σας διαβάσω ένα ποίημα. Όλα αυτά σε 45 με 50 λεπτά. Και επειδή ξεκίνησα κάπως σκοπτικά, μπορούμε να πάμε στο πρώτο slide. Γενικά η εισήγησή μου αφορά στην ανάγκη να δούμε τις εγγύησεις πιο ολιστικά, όχι μονοδιάστατα ως επεμβατικά δικαιώματα που αποκτούν οι ξένες δυνάμεις, αλλά ως ευθύνες και εξασφαλίσεις σε σχέση με τη νέα κατάσταση πραγμάτων που θα δημιουργηθεί. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει σε σχέση με τις εγγύησεις, όπως γνωρίζετε, είναι ένα από τα 6 κεφάλαια που συζητούνται αυτή τη στιγμή για το Κυπριακό. Έχουν συζητηθεί τα 4 πρώτα και έχει απομείνει, δεν έχουν επιληθεί φυσικά, αλλά υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις και έχει μείνει το θέμα του εδαφικού και των εγγύσεων που ακόμα να ξεκινήσει η συζήτηση. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τις εγγύσεις προσφέρει μια ευκαιρία όχι απλά για να αναιρέσουμε τα επεμβατικά δικαιώματα και τη μόνιμη παρουσία ξένων στρατευμάτων, αλλά να επεκτείνουμε και να διασαφηνίσουμε και στις θεσμικές υποχρεώσεις έχουν οι εγκύτριες δυνάμεις ή τα εμπλεκόμενα μέρη σε σχέση με την Κύπρο. Και αυτό πιστεύω μπορεί να τεθεί πιο πιστικά με αναφορά σε διεθνείς νομικές γνωματεύσεις που θα αναφέρω πιο κάτω. Άρα θα κάνω αναφορά σε διεθνείς νομικές γνωματεύσεις, σε αλλαγές όσον αφορά τη διεθνή πρακτική, σε αναδυόμενες διεθνείς νόρμες όπως το Responsibility to Protect, την ευθύνη προστασίας. Και στο τέλος θα σας δείξω και εγώ τι πιστεύω ότι πρέπει να περιέχει
η νέα συνθήκη εγγύησεως. Μπορεί να μην είναι ονομαστή συνθήκη εγγύησεως, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν εγγύησεις και θα εξηγήσω γιατί πιο μετά. Η πολιτική συζήτηση όσον αφορά την αναγκαιότητα ή μη αναγκαιότητα εγγύησεων είναι ενδιαφέρουσα και έντονη, όπως άλλωστε αναμενόταν. Είναι εμφανές ότι το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων θα είναι καθοριστικό για την επίλυση αλλά και τη βιωσιμότητα της οποιασδήποτε λύσης. Πολλοί θεωρούν τις εγγύησεις αναχρονιστικές σε ένα μεταπικιακό κόσμο, σε μια μοντέρνα, μη ιεραρχούμενη κοινωνία κρατών. Επίσης υποστηρίζουν ότι οι εγγύησεις δεν συνάδουν με το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η επίσημη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, της Ελλάδος, της πλειοψηφίας, αν όχι όλων των κομμάτων, ελληνοκυπριακών κομμάτων. Άλλοι θεωρούν τις εγγύησεις ως υφιστάμενη νομική δέσμευση που πρέπει να διατηρηθεί και ως ένα αποτελεσματικό σύστημα παροχής ασφάλειας στον κυπριακό λαό ή σε συγκεκριμένη κοινότητα του. Αυτή είναι η επίσημη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Τουρκίας, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδεχομένως να αποδέχονται κάποιες διαφοροποιήσεις του συστήματος εγγύησης σε σχέση με αυτό που έχουμε το 60, όχι όμως την πλήρη κατάργηση των εγγύησεων. Τέλος, κάποιοι υποστηρίζουν ότι εάν και εφόσον διατηρηθούν τα ξένα στρατεύματα και τα επεμβατικά δικαιώματα στην Κύπρο, θα πρέπει να διαμορφωθούν με τρόπο που να διασκεδάζει τις ανησυχίες και ανασφάλειες των ενδιαφορεμένων μερών, είτε συνδέοντας τα κατά αποκλειστικότητα ή σε συνδυασμό με συλλογικά όργανα διεθνών οργανισμών. Με άλλα λόγια, αν θα έχουμε εγγύησεις, να είναι υπό την εποπτεία και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι αναφέρουν το ΝΑΤΟ, κάποιοι αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη κλπ. Οι διαφορετικές νοηματοδοτήσεις του κυπριακού προβλήματος προφανώς εξηγούν και τις διαφορετικές απόψεις ως προς τη χρησιμότητα ή επικινδυνότητα των εγγύησεων, όπως και τη χρησιμότητα ή επικινδυνότητα των χωρών που έχουν προσφέρει αυτές τις εγγύησεις και επιθυμούν να συνεχίσουν να τις προσφέρουν. Είναι δύσκολο να γεφυρωθούν αυτές οι συγκρουόμενες απόψεις, ενώ όσο υφίστανται εκ διαμέτρου αντίθετες κατανοήσεις για τα αίτια της κυπριακής διένεξης. Αυτές οι κατανοήσεις δεν ενδέχεται να συμφιλειωθούν σύντομα, αν ποτέ συμφιλειωθούν. Και εδώ έγκυται το πρόβλημα που έχουμε ενώπιον μας. Η ασφάλεια, αλλά και η επισφάλεια των εγγύησεων. Ποιος μας εγγυάται τους εγγυητές. Ποιος θα μας προστατεύσει από επίδοξους σωτήρες και ούτω καθεξής. Μετά το τέλος της διάλεξης ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις από το ακροατήριο και πολλές απαντήσεις από τον κύριο καθηγητή. Αμέσως μετά, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, μετά το πέρας της τελευταίας διάλεξης, ακολούθησε η τελετή λήξης και η απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης σε όλους όσοι παρακολούθησαν τις διαλέξεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Ανδρέας Καραολής, κάλεσε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο, τον πρόεδρο της ΠΟΜΑ, κ. Ανδρέα Παπαευρυπίδη, τη διευθύντρια επιθεωρήτρια της ΚΕΑ, Μαρία Παπαλούκα, και τον καθηγητή, κ. Κώστα Κωνσταντίνου, για την απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης. Στο βίντεο που ακολουθεί, θα παρακολουθήσουμε την τελετή λήξης και την απονομή των πιστοποιητικών. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας, οι οποίοι μας βοήθησαν να έχουμε έναν τακτικό κοινό στις διαλέξεις μας που εκειμένεται από 35 μέχρι 70 άτομα και μας βοήθησαν να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για 13 ολόκληρα χρόνια. Ειδικά εσάς, οι πλήστοι θα πάρουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης των διαλέξεων. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ θερμά. Και θα δούμε τον επόμενο Οκτώβριο. Οι εφημερίδες Ελευθερία και Παρικιακή, οι παρικιακές μας ελευθερίες,
μας βοήθησαν πάρα πολύ, δίνουν προτεραιότητα στις εκδηλώσεις μας, μαζί με το Hellenic TV που το μεταδίδει σε όλες τις χώρες, σε όλες τις γύρους, μεταδίδει τις διαλέξεις μας ζωντανές, το LGR, το RIG και το KIPE. Τους ευχαριστούμε θερμά. Και τώρα παρακαλώ τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου, κύριο Αθανάσιο, τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπρια... τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων, φίλον Ανδρέα Παπαευρυπίδη, την κυρία Μαρία Παπαλουκά, εκπρόσωπον της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας και προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, να, μαζί με τον κύριο καθηγητή, να μας βοηθήσουν στην απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης. Και ευχαριστώτε, θα θέλατε, ξέρω ότι είστε πολύ σύντομοι, να πείτε δύο-τρία λόγια και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα σας. Δεν θα προσφέρω τίποτα. Θα συγχαρώ τον καθηγητή, να ευχαριστήσω για όσα μας είπε και μας διαβόλησε. Να συγχαρούμε επίσης την Ελληνική Κυπριακή Ενεργοτήτα για το έργο που κάνει εδώ και όλους τους χορηγούς. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος του Παπαιούλου ο Σεκυπίου. Συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι θα παραλάβουν και τα διπλώματα τους για την παρακολούθηση αυτών των πολύ ενδιαφέροντων, αλλά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει αφιερώσει χρόνο και προσωπικό για αυτές τις διαλέξεις για τους ακόμες. Χαίρομαι που πάει και στον κάτω πύργο, στην γενέτερα μου. Το έμαθα τελευταία μετά τα ερωτήσεις στο πίτι. Αλλά το πιο δυνατό ελεύθερο πανεπιστήμιο είναι στο Παραλίμνο, που έχει εκατοντάδες παρακολουθούν τη διαλέξη. Η κυρία Παπαλουκά. Θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Ιππάτου Αγουστή και του Επαιδιάδη, γιατί ίδιος δεν μπορούσε να είναι καθώς μας. Και να συγχαρώ με τη σειρά μου και το ανοιχτό μας της τιμής μου Κύπρου, πρόσωπο του κυρίου Βεφυλλιτά. Και την αδερφότητα, η οποία για 13ο χρόνο, κύριε Χαρόνη, συνεχίζει να προσφέρει αυτές τις διαλέξεις, ακολουθώντας το διαδίκτυο μάθησης και να όλοι μας να μαθαίνουμε περισσότερα ενώ μεγαλώνουμε. Ευχαριστούμε. Είναι περίπου κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα, επομένως να ετοιμάζεστε. Νίκος Αργυρίδης. Χρήστος Γιαννακού. Ανδρέας Γαβριλίδης. Χρυσάνθη Γιαπάνη. Πανίκος Γεωργίου. Κίκα Ιακουμετή. Γιώργος Δημητριάδης. Μάριος Ελευθεριάδης. Σωτήρης Καμπανέλλας. Μαρία Καραολή. Ιωάννης Κουβάλος. Δικαιούσε να πάρει και για τη σύζυγό σου.
δύο και για την Βικτόρια Κούπα. Νίνος Κουμέτρος, Λουκής Κούρας. Πού είπε ο Λουκής? Ο Λουκής. Ο Λουκής έβγε. Ανδρέας Κυριάκου. Ο Κρυς Κύρη δεν είναι εδώ. Σόζο Λιασίδης δεν είναι εδώ. Ανδρέας Λουκά. Τον είδα. Στέφανος Μιχαήλ. Δήμητρα Νικητάκη. Βασίλης Παναγή. Μιχαήλ, παπά Μιχαήλ. Λία, παπά Μιχαήλ. Σάββας Παυλίδης. Πέτρος Πενταγιώτης. Γιάννη Τσανγκάρης. Κυριάκος Τσούπλας. Ανδρέας Χρυσλίδης. Γιάννης Κυριάκου. Έφυγε το Γιάννη. Γιάννης Κυριάκου, πού έπηγε ο Γιάννης? Κάθε τον πίσω. Κασιανή Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε. Ο Πάμπος είναι ποιος? Αφού είσαι γραμμένο. Αφού είσαι γραμμένο. Έγινε. Νίκος Παντελίδης. Μα πώς είσαι? Πώς έμεινε αμπίσω? Ολόκληρη τη διάλεξη θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.